Εγώ θέλω να πω ότι είναι διμέτωπος ο αγώνας μας και πολυμέτωπος. Τώρα, από το 2010 και μετά, στην κατάσταση που ζούμε, ο ελληνικός λαός και από τη μια μεριά τη ζει και από την άλλη μεριά έχει αντισταθεί. Δηλαδή, θυμόμαστε και τις μεγάλες συγκεντρώσεις και τις μεγάλες πορείες και τα χτυπήματα και την καταστολή κτλ. Σήμερα έχει ένα επιπλέον όπλο. Την ψήφο. Στις 26, στις 25 του Μάη έχει τη δυνατότητα και να καταδικάσει την κυβερνητική πολιτική της λιτότητας, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σαν πειραματόζωο, και συγχρόνως να ανοίξει ένα δρόμο προς μια σταθερότητα που έχει να κάνει με τις ίδιες κοινωνικές ανάγκες. Με τα ίδια τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν και τον προσανατολισμό και το χαρακτήρα που πρέπει να επιληθούν. Δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός αν θα υπάρχει κατώτατος μισθός 751 ευρώ, αν θα καταργηθούν τα χαράσκια και πάει λέγοντας. Δηλαδή μπορώ να μιλάω γι' αυτό και σε επίπεδο προγραμματικό. Αυτό σημαίνει σαφής καταδίκη των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, δύναμη σε εκείνες τις δυνάμεις και πρώτα και κύρια στο ΣΥΡΙΖΑ και βασικά στο ΣΥΡΙΖΑ που επαγγέλλονται μια άλλη πολιτική. Από εκεί και πέρα. Τα λέτε και τα ξαναλέτε και τα ξαναλέτε. Καλό είναι. Και βγαίνουν οι δημοσιοποιήσεις και σας έχουν δεύτερο. Και ο άλλος και ο άλλος. Εγώ σας λέω λοιπόν. Κάτι γίνεται λοιπόν. Για πέμπτη φορά σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Λέω ότι σέβομαι τις δημοσιοποιήσεις που απεικονίζουν, αν θέλετε, τη στιγμή. Για τη συγκεκριμένη στιγμή όμως θέλω να πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, επειδή προέρχομαι και εγώ από αυτό το χώρο, πώς μερικοί άνθρωποι παίζουν με τη δουλειά τους. Για τους δημοσιογράφους λέτε τώρα. Πώς, εγώ λέω αυτό που λέω. Ναι, πώς μερικοί άνθρωποι παίζουν τη δουλειά τους. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, σε τρεις εβδομάδες θα μιλάει, θα υπάρχει όχι δημοσκόπηση, βεβαιότητα. Εντάξει, αλλά. Πρέπει να σας επισημάνω ότι δεν παίζουν κάποιοι, παίζουν όλοι οι δημοσκόποι. Ναι, να σου πω, εγώ παρακολούθησα. Και εγώ. Ξέρω ότι ο παίρνε τηλέφωνο και για να κάνεις ένα γκάλο με χίλιους ανθρώπους, παίρνεις 3.000 τηλέφωνα και 2.000 σου βοηθάει. Είδατε καμία δημοσκόπηση από τη δική μας ημεριά? Δηλαδή κάποια δημοσκόπηση η οποία λέει ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και εμείς κάνουμε δημοσκόπηση, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εσύ δεν βγάζει κανένα κόμμα δημοσκόπηση, οι εφημερίδες βγάζουν και τα μέσα βγάζουν δημοσκόπηση. Και οι δημοσκοπήσεις αυτές. Για τα κόμματα δεν λένε... βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, αυτό θα είναι καινούργιο πράγμα. Όλο και καινούργια πράγματα. Λέω λοιπόν, τι λένε οι δικές σας δημοσκοπήσεις? Νομίζω. Τι λένε οι δικές σας δημοσκοπήσεις, θα μας πείτε? Αυτά που λένε είναι ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, αυτός ο προσανατολισμός κατά δίκη της κυβερνητικής πολιτικής, υπερψήφιση και ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ και ως δύναμη αντίστασης και ως δύναμη ανατροπής. Αυτό λένε. Λέμε λοιπόν τώρα για το δίλημα που βάλατε. Καταρχήν δεν έβαλε κανένας στο τραπέζι ή αν θέλετε από χτες άλλη πολιτική δύναμη το δίλημα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το έβαλε μόνο του. Έτσι είναι. Άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκλυπαρεί τη Νέα Δημοκρατία ή να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με το να κρατηθεί, αλλά δεν μπορεί να φτιάχνουμε ταυτότητα, τρίγωνα. Εμείς βοηθάμε τη χώρα, η σταθερότητα της χώρας εξαρτάται από την κυβέρνηση, άρα εμείς μένουμε στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ταυτότητα. Είναι κακό αυτό. Ταυτότητα μιας πολιτικής, δεν λέω ότι είναι κακό, λέω ότι είναι η άποψή σας. Απλά δείχνω ότι δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε όταν κάποιος σας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, η όλη πολιτική σας ενισχύει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Σαμαρά. Ακριβώς το αντίθετο ενισχύει. Εσείς μπλέξατε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, σε δύο στοιχεία στα οποία υποτίθεται, από την άλλη μεριά, προσπαθείτε να φανείτε αντίθετη. Πρώτον, ενισχύετε ή υποστηρίζετε τις απόψεις του κυρίου Γεώργιου Παπανδρέου, γιατί λέτε ότι καλώς το κάναμε αυτό το 2010 και συγχρόνως λέτε ότι ο κύριος Παπανδρέου μας δημιουργεί προβλήματα. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ δεν αυτό το είπα. Είναι το ΠΑΣΟ, κύριε μου. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, εσείς ως εκπρόσωπος τύπου το είπατε. Όχι, κάνετε λάθος. Διαβάστε τις ανακοινώσεις σας, εκτός αν δεν τις διαβάζετε. Κάποιος άλλος. Εγώ καταλαβαίνω. Διάβασα του κυρίου Σαμαρά το άρθρο. Εγώ γίνομαι. Εσείς γίνεστε. Εσείς γίνεστε. Πριν δύο δευτερόλεπτα. Και από την άλλη τη μεριά λέτε δεν είμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά εξασφαλίζει τη σταθερότητα της χώρας, αλλά είμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Για τη χώρα. Για τη χώρα είμαστε, κύριε Βίτσα. Λίγο, μη σας κάνει για τη χώρα είμαστε. Για τη χώρα είμαστε.
η κατάστασή σας. Καθόλου. Είστε υπεύθυνοι για την κατάστασή σας. Μα εμείς ναι, αυτό όμως, κύριε Πίτσα, κύριε Πίτσα, από την άλλη μεριά, όταν λένε το αυτονόητο, γιατί πρέπει να τους. Δηλαδή, αν πάρει η ελιά 4% σε λίγο. Δεν τους κριτικάρω, το αποκαλύπτω. Εσείς ο ίδιος δεν θα πείτε την άλλη μέρα ποιος είσαι εσύ που στηρίζεις την κυβέρνηση. Εγώ δεν τους κριτικάρω. Τελικά το δίλημα έπιασε. Κατανοώ. Τελικά το δίλημα έπιασε. Αυτό που θέλει χρειάζεται ένα κύριε Βίτσα, τελικά το δίλημα έπιασε. Το καταλαβαίνω. Εσείς ήδη θα πείτε τη Δευτέρα. Αλλά εμείς θα πούμε, ξέρετε. Πώς στηρίζετε εσείς, τι στηρίζετε. Εμείς θα πούμε ότι, και αυτό επιδιώκουμε, ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινοβουλευτική και στην εθνική πλειοψηφία. Πολύ σε σχέση με την ΕΕ. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Σε σχέση με τη λαϊκή θέληση. Πολύ σωστά. Άρα ο ορθός, ο σωστός, ο δημοκρατικός δρόμος είναι να... πάμε σε εθνικές εκλογές. Πρέπει να είστε μπροστά, εσείς να το πείτε. Βεβαίως. Μπροστά. Μην μου λέτε το προφανές. Αυτός κάνει το προφανές. Μην μου λέτε το προφανές. Θέλω να κάνω ένα ψευτοδίλημα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει ο κύριος Βίτσα. Να κάνει ένα ψευτοδίλημα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να κάνει. Δίλημα. Αυτό είναι. Να πάρουμε, λέει, ένα ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει αντιστοιχεία. Αυτό δεν αφορά την κοινωνία. Με μία ψήφο παραπάνω δεν ξέρω. Από τη μία μεριά υπάρχει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική που στηρίζεται στις κοινωνικές ανάγκες ή, αν θέλετε, η πολιτική η οποία έχει και ευρωπαϊκό και ελληνικό. Όχι, όχι, όχι. Να ρωτήσω. Για την άλλη μεριά υπάρχει κυβέρνηση. Να ρωτήσουμε κι εμείς. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Δύο λεπτά. Πείτε μου κάτι. Υπό ποιες προϋποθέσεις εσείς θα θεωρήσετε ότι υπάρχει αναντιστοιχία εκλογικού σώματος και πολιτικών δυνάμεων? Δηλαδή, αν έχετε μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, μία ψήφο πάνω από το άθροισμα των δύο κυβερνώντων, 1%, 3%. Πόσο τι είναι το αριθμητικό? Δύο προϋποθέσεις, κύριε Καμπουράκη, ξεκάθαρες. Το πρώτο, καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής, άρα μειωμένα ποσοστά Νέας Δημοκρατίας και ελιάς, ΠΑΣΟΚ, ξεκάθαρα, σε σχέση με το 2012, τον μάλιστα. Έτσι. Ναι, αλλά είναι ευρωεκλογές όμως. Θέση, πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, και όσο μεγαλύτερη η διαφορά, αν μου πείτε ένα ποσοστό, πρώτη θέση από ποιον η ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω πρώτη θέση σε εκλογές. Πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ από ποιον? Από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι από το άθροισμα. Όχι σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, εννοείται. Λέω λοιπόν, σας δεν μπορεί να φέρει θέση και άλλα ζωνία. Μα εσείς τώρα έρχεστε και μου λέτε σε σχέση με ποιον. Βέβαια. Θέλετε εσείς, να αφρισείτε. Αυτό μου λέτε είναι θα αφρίσουμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βίτσα, εσείς ξέρετε, θέλετε να κάνετε ένα ψευτοδίλημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Ένα παλαιού μικρού δικοματισμού. Αυτό θέλετε να κάνετε. Αυτό θέλετε να κάνετε. Μετά το διάλειμμα, όση ώρα θέλει. Ήταν φυσιολογικό στο βαθμό που ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι στο πάνελ που θα γίνονται αυτά. Παρακαλώ, αφήστε τον ολοκληρώσει τον κύριο Βίτσα και να προχωρήσει. Όχι, όχι, έλεγα ότι είναι εντελώς δημοψηφισματική η λογική που βάζει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Και θα έλεγα ότι είναι πιο δημοψηφισματική και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα. Δεν κατάλαβα, κύριε Μαχαίρα. Μισό λεπτό. Θέλετε να κάνουμε δημοψήφισμα και μετά στο διάλειμμα μπορείτε να αντιδράσουμε σε δημοψήφισμα. Παρακαλώ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθο. Χρήστο, εξελίσσεσαι σε άτακτο καλεσμένο κι εσύ. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Άρα, κύριε Βίτσα, ναι, για να καταλάβετε ότι εγώ ρώτησα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ψήφο, πέντε ψήφους, δέκα ψήφους πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πιο κάτω από τα προηγούμενα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, εσείς θα ζητήσετε εκλογές. Εμείς ζητάμε εκλογές και προηγούμενα. Τώρα ξανά μου λέτε το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι. Πριν τρεις μήνες ήμουν εδώ πέρα και ζητάμε εκλογές. Δύο λεφτά. Γιατί το θέμα δεν είναι. Θα μιλήσετε για να δεν είναι τελικό κυπέλου. Είναι κυβερνητικές πολιτικές. Να μιλήσετε για αναντιστοιχεία εκλογικού σώματος. Λέω αναντιστοιχεία εκλογικού σώματος. Και όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, ναι, τόσο περισσότερη είναι η δύναμη. Καλά, όσο μεγαλύτερη το αντιλαμβάνομαι. Αυτό εάν εσείς έχετε δηλαδή 10 ψήφους διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορείτε να πείτε. Έχετε καμία αμφιβολία. Δεν σας βλέπω να είσαστε. Ναι. Κάτω ποσοστά από το 2012. Δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσει αν υπάρχει το γνωστό ανέργο. Αν ήταν κίνδυνο. Μα γιατί μα λέτε είναι γεγονός ότι έχετε βάλει ένα θέμα. Είναι δημοψήφισμα οι εκλογές. Εάν λοιπόν το δημοψήφισμα αυτό. Σε δύο πολιτικές. Σύμφωνα. Εάν το δημοψήφισμα λέει λοιπόν ότι πάτε τσίμα-τσίμα, γιατί το 10 ψήφι διαφορά είναι τσίμα-τσίμα. Με την αποκαλία. Πιστεύει κανένας ότι η διαφορά θα είναι σε ένα ψήφο ή σε 10 ψήφους? Στις εκλογές αυτές θα εκφραστούν κύματα.
Μία μονάδα σας λέω. Αν είναι κάτω από, κάτω από το ποσοστό. Θα σας ικανοποιούσε εσά αυτό, ρωτάμε. Γιατί πέρα από το τι γίνεται με το Πασό και με τη Δημάρη, με τη Νέα Δημοκρατία, και σε εσά υπάρχει η φιλολογία ότι αν η διαφορά δεν είναι διακριτή και διαχειρίσιμη, και εσείς θα έχετε ενδεχομένως τριβές εσωτερικές. Εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Κύριε Οικονομέα, εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ μας ικανοποιεί ένα πράγμα. Μόνο. Ναι. Να γίνει, να πέσει, να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει αυτή η πολιτική. Άρα και 20% διαφορά να έχουμε, και 5% διαφορά να έχουμε, και 10 ψήφους διαφορά να έχουμε, ώσπου να γίνει αυτό και να αρχίσει μια διαφορετική πολιτική, αυτή που έχουμε περιγράψει προγραμματικά. Δεν συμφωνώ, αλλά αν έχετε 10 ψήφους διαφορά όμως. Δεν συζητάμε για το πρόφανες. Δεν υπάρχουν 10 ψήφοι διαφορά, κύριε Οικονομέα. Δεν υπάρχει. Εσείς το βάλατε σαν υπόθεση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που υπάρχει είναι να εκφραστεί ως σχήμα ανατροπής αυτή τη στιγμή. Αν είστε κάτω από τα δικά σας ποσοστά των περασμένων βουλευτικών εκλογών, είναι αδιάφορο για εσάς αυτό. Ενώ η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι κάτω. Δηλαδή, το να είναι κάτω η Νέα Δημοκρατία από το προηγούμενο ποστά τη είναι απολυτικό. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, δεν το πάγω. Όχι, εγώ σας ρωτώ. Μην το μπλέκουμε. Εγώ σας ρωτώ. Μην το μπλέκουμε. Εσείς είπατε, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών. Και πάνω να είναι. Α, γιατί το πάνω μπορεί να σημαίνει ότι παίρνει ψηφοφόρους από την Ελιά ή από το ΠΑΣΟΚ. Εμάς μας ενδιαφέρει. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το ποσοστά του, κύριε Βίτσα. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω, μην μπαίνουμε σε μαθηματικούς παραλογισμούς. Μην μπαίνουμε σε μαθηματικούς παραλογισμούς. Όχι παραλογισμούς. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα ποσοστά της και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από τα ποσοστά του, τότε προφανώς ο λαός θα έχει επιλέξει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι μου λέτε τώρα. Είναι σαφές. Στον Πασόκ έτσι θα σκέφτεστε τα πράγματα. Μιλάμε μερικές φορές και με αυτονόητους. Διάλειμμα τώρα. Είναι αυτονόητος. Τότε γιατί δεν είναι αυτονόητος για μας. Διάλειμμα και μετά ο κύριος Παπαδημίκος, ο οποίος θέλει να απαντήσει και αυτό στο δίλημα. Διότι τους αφορά. Το δίλημμα πάντως είναι